κάθε μέρα η οποία αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη είναι μια μέρα σημαντική για το διοικητικό σύστημα της χώρας μας. Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής ανασυγκρότησης της χώρας με την αναβάθμιση τόσο των υποδομών όσο και των ψηφιακών εργαλείων που διατίθεται στους πολίτες έχει συντελέσει έτσι ώστε πλέον η ελληνική δημόσια διοίκηση να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ψηφιακά πιο προηγμένες της Ευρώπης και του κόσμου σε βαθμό που πλέον η δικιά μας ψηφιακή διοίκηση να καθίσταται εξαγώγημο προϊόν. Από την παρούσα και την προηγούμενη κυβέρνηση έγιναν πάρα πολύ μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης του Υπουργείου Εξωτερικών. Πρώτη και σημαντική νομίζω ήταν η ένταξη της ειδικής σελίδας απόδημοι Έλληνες στο MyGov έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες ομογενείς να μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρουν τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται, να μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους και να διαμορφώσουν το πλαίσιο εκείνο για να έχουν μια καλή συναλλαγή με το προξενείο τους. Επιπλέον υπάρχει η μεγάλη εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με την αποσυμφώρηση των προξενείων και με την ταχύτερη διεκπεραίωση των προξενικών υπηρεσιών, η οποία ολοκληρώνεται με το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού διαδικασιών των προξενικών υπηρεσιών, το οποίο τίθεται στην υπηρεσία του πολίτη και ουσιαστικά θα διεκπεραιώνει το σύνολο των προξενικών υποθέσεων ψηφιακά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας. Και βεβαίως η αναβάθμιση αυτή δεν θα μπορούσε παρά να συνοδεύεται και από μια πολύ μεγαλύτερη διείσδυση της Ελλάδας και του ελληνισμού στο παγκόσμιο γίνεσθε, η σημαντική παρέμβαση των στα ελληνικά, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, το μεγάλο μας όχημα για την διεθνή διείσδυση, είναι πλέον πολύγλωσσο, προσθέθηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες δύο ακόμα γλώσσες, στα γαλλικά και τα γερμανικά, έτσι ώστε η ελληνική γλώσσα να μπορεί να βρίσκεται πλέον σε κάθε σπίτι ομογενούς, αλλά και σε καθέναν ο οποίος ενδιαφέρεται για την εκμάθησή της. Ο κ. Φουξούρ, έχει να πω στο chat GPT συγκεκριμένο όριο, ας πούμε 4.000 ώρες απαντήσει ο κ. Αλεξάνδρου. Σήμερα είναι πολύ ωραία μέρα για την Ελλάδα στην Ελλάδα και για την Ελλάδα στο εξωτερικό. Μια πολύ ωραία μέρα γιατί πρώτον κλείνουμε 300.000 ερωτήσεις στον ψηφιακό βοηθό, έναν ψηφιακό βοηθό που βγάλαμε πριν περίπου από ένα μήνα, ένα μήνα και κάτι. Με σκοπό να κάνουμε τι, να δείξουμε ένα μικρό μόνο κομμάτι της δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης. Το πώς μπορούμε όλες αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες και ψηφιακές διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου να τις φέρουμε σε ένα χώρο και να τις κάνουμε πολύ πιο εύκολα προσβάσιμες στους πολίτες. Αντί να ψάχνουν σε μηχανές αναζήτησης ή κάνοντας διάφορα κλικ να βρούνε αυτό το οποίο είχαν ανάγκη, πιθανώς να μην ξέραν καν ακριβώς πώς λέγεται αυτό. Έχει τεχνητή νοημοσύνη σε απλή γλώσσα, αρχικά σε απλά ελληνικά και τώρα σε απλά οτιδήποτε να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Πολύ σημαντικό όντως για τον απότιμο ελληνισμό. Πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν την Ελλάδα, θέλουν να επιχειρήσουν στην Ελλάδα και ψάχνουν να βρουν έναν πρώτο τρόπο αυτό το κάνουν πράξη. Είναι αυτές οι 24 συνταγματικά γλώσσες, αλλά η αλήθεια είναι πως αν το ετοιμάσετε, το bot θα σας απαντήσει και σε πολλές άλλες γλώσσες. Είναι όντως μια εξαιρετική αρχή και θέλω πραγματικά να δείξουμε πλέον με τη δυνατότητα αυτή της πολυγλωσσικής διάδρασης του bot και προς τα έξω ότι πολλοί σπουδαίνουν μια που γίνεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και είναι όντως μια πολύ καλή αφορμή πλέον να βγούμε και να δείξουμε ότι πλέον δεν είναι αυτή η Ελλάδα το μακροπρόβατο, αλλά είναι μια καινούργια Ελλάδα, αυτή την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση που δημιουργεί και στα ψηφιακά πραγματικά, χάρη στη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, πάει κάθε μέρα και καλύτερα. Λοιπόν, αυτό ο ψηφιακό βοηθό είναι ένα καινούργιο διαβατήριο για όλε τι υπόλοιπε χώρε.